Γεια σας. Ονομάζομαι Άρης Σεραφείμ Αναγνωστόπουλος και στα πλαίσια του μαθήματος Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας, που διδάσκει ο κύριος Μινάς Δασιγέννης στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω μαγνητοσκοπήσει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυσης του θέματος 2 των εξετάσεων θεωρίας Ιουνίου του 2018. Η εκφώνηση μας λέει: έστω ένα πολυπύρινο επεξεργαστικό σύστημα δύο επεξεργαστών χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο MSI με κάθε γραμμή της κρυφής μνήμης να έχει μέγεθος όσο δύο διευθύνσεις της RAM. Αν η σειροποιημένη ακολουθία προσβάσεων των δύο επεξεργαστών είναι η παρακάτω, να συμπληρώσετε το σχετικό πίνακα. Η πρώτη ενέργεια της ακολουθίας μας λέει CPU 1 read 0x00. Η αρχική κατάσταση κάθε CPU είναι invalid, οπότε CPU 1 old state είναι invalid. Αφόσον το CPU 1 κάνει read, μεταβάλλεται από invalid PR read σε shared. CPU 1 new state είναι shared. CPU 2 old state είναι invalid, εφόσον είναι η αρχική κατάσταση, και παραμένει invalid. Στον διάβλο δίνεται η εντολή bus read. Στη δεύτερη ενέργεια μας λέει CPU 2 write 0,1. Εδώ να αναφέρουμε ότι οι μνήμες, οι θέσεις μνήμης 0,0 και 0,1 αντιμετωπίζονται ως 1, αντίστοιχα και η 0,2 με τη 0,3. Αφού μας δίνεται ότι το μέγεθος δύο θέσεων RAM αντιστοιχεί σε μια γραμμή της κρυφής μνήμης και γνωρίζουμε ότι κάθε γραμμή κατάστασης έχει bit κατάστασης, τότε σημαίνει ότι είναι κοινή κατάσταση για 0,0 με 0,1 και 0,2 με 0,3 και γενικά για τη διεύθυνση mod 2 του νη και mod 2 του νη συν 1. Έτσι, αν αλλάξει η κατάσταση στην κρυφή μνήμη για τη διεύθυνση 0,0, τότε η ίδια κατάσταση ισχύει και για την 0,1, ακόμη και να μην έχει γίνει κάποια ενέργεια στη διεύθυνση 0,1. Αυτό σημαίνει ότι η παλιά κατάσταση του CPU 1 είναι αυτή που μεταβλήθηκε παραπάνω, δηλαδή CPU 1 old state είναι shared. CPU 2 old state είναι invalid και εφόσον κάνει write, από invalid PR write γίνεται modified. CPU 2 new state είναι modified. Αυτό μας δίνει στο διάβολο την εντολή bus write exclusive. Και εφόσον στο διάβολο έχουμε την bus write exclusive, η CPU 1 από shared, όπως βλέπουμε στο σχήμα, θα γίνει invalid. Επόμενη ενέργεια, CPU 2 read 0x02. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ασχοληθεί με τη μνήμη, με τη θέση μνήμης 0,2, οπότε η αρχική κατάσταση του CPU 2 είναι invalid. Εφόσον κάνει read, από invalid PR read μεταβάλλεται σε shared. Η αρχική κατάσταση του CPU 1 είναι invalid και παραμένει invalid. Η εντολή που δίνεται στον διάβλο είναι η bus read. Επόμενη ενέργεια, CPU 1 write 0,2. Η παλιά κατάσταση του CPU 1 για τη θέση μνήμης 0,2 είναι invalid. Εφόσον κάνει write, από invalid PR write μεταβάλλεται σε modified. Αυτό μας δίνει την εντολή στο διάβλο bus write exclusive. Το CPU 2 στη θέση μνήμης 0,2 είχε κατάσταση shared, οπότε λόγω της εντολής του διάβλου bus write ex από shared θα γίνει invalid. Επόμενη ενέργεια της ακολουθίας, CPU 2 write 0x01. Το CPU 2 old state για τη θέση μνήμης 0,1 είναι από προηγούμενη ενέργεια modified. Από
θέση κατάστασης modified μπορεί να κάνει και read και write χωρίς να μεταβληθεί, οπότε παραμένει modified. Αυτό δεν δίνει καμία ενέργεια στο bus signal. Το CPU1 old state για τη θέση μνήμης 01 είναι invalid και παραμένει invalid. Επόμενη ενέργεια CPU1 read 0H03. Η προηγούμενη κατάσταση για τον CPU1 στη θέση μνήμης 03 είναι από προηγούμενη ενέργεια modified. Εφόσον κάνουμε read από τη θέση κατάσταση modified, μπορούμε να κάνουμε PR read χωρίς να μεταβληθεί η κατάσταση, οπότε παραμένει modified. Αυτό δεν δίνει καμία ενέργεια στο διάβλο. Η προηγούμενη κατάσταση του CPU2 για τη θέση 03 ή 02 ήταν invalid και παραμένει invalid. Επόμενη ενέργεια CPU2 write 0H02. Η προηγούμενη κατάσταση του CPU2 για τη θέση μνήμης 02 είναι invalid. Εφόσον κάνει write, από invalid μεταβάλλεται σε modified. Αυτό δίνει στον διάβλο την εντολή bus read exclusive. Η προηγούμενη κατάσταση του CPU1 για τη θέση μνήμης 02 ήταν modified. Εφόσον γίνεται η εντολή bus read exclusive στο διάβλο, από modified θα μεταβληθεί σε invalid. Και τέλος, CPU1 read 0H03. Η προηγούμενη κατάσταση του CPU1 από την παραπάνω ενέργεια είναι invalid. Εφόσον κάνει read, μεταβάλλεται σε shared. Αυτό δίνει στον διάβλο την εντολή bus read. Η προηγούμενη κατάσταση του CPU2 για τη θέση μνήμης 03 από την πάνω ενέργεια είναι modified. Αλλά επειδή εκτελούμε την εντολή bus read στο διάβλο, από modified γίνεται shared. Αυτή ήταν λοιπόν η επίλυση της άσκησης και σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.